Εν πρώτης πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Φάτνη δεν θα βγει σε πληστηριασμό. Κατά δεύτερον, αυτό το ωραιότατο μήνυμα του ακροατή Κώστα, τον είπες. Ναι, ναι, Κώστας. Ναι, ναι, με κουπόνι σύντησης ο Χριστούλης μέχρι να ενηλικιωθεί. Τα πράγματα, Γιώργο, είναι ήλαρο τραγικά. Ναι, εδώ μας είπε και η καλημέρα και η Μάγη λέει, Γιώργο, λέει με full pass τις καμήλες και τα δώρα με κουπόνι από παιχνιδάδικο. Έτσι είναι η ζωή μας πια. Ναι, και μάλιστα ο Βαλτάσαρ έλεγε στο Μελχιόρ συγγνώμη, μην του πάμε φέτος χρυσάφι, θα μας πάρει για τραπεζίτες και θα μας κυνηγήσει. Λοιπόν, Στάθη μου, σε αυτές τις τελευταίες μέρες, το είπες, είναι μια ηλαροτραγωδία που δεν είναι μόνο δείγμα ελληνικών. Σήμερα στις Βρυξέλλες η λαοσύναξη των δημοσιογράφων στο δικαστικό Μέγαρο, ναι, παίζει στα ίσα τη συγκέντρωση για την κατάκτηση του Μουντιάλ από το Μέση. Είναι ένα πράγμα, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, βέβαια. Κοίτα, νομίζω ότι εκεί γίνεται ένα πολύ μεγάλο παίχνιον και πράγματι είναι η κορυφή του παγόβουνου, η υπόθεση των ευρωβουλευτών και της ΚΑΕΛΗ. Αλλά για μένα το ερώτημα, Γιώργο, είναι ως πού θα φτάσει η έρευνα. Γιατί, επειδή ξέρω πώς δουλεύουν και πολλοί κόσμος ξέρει πώς δουλεύει το Ευρωκοινοβούλιο, νομίζω ότι είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Δηλαδή ότι εξαρθρώνεται ένας μηχανισμός πίεσης υπέρ ορισμένων χωρών χάρη άλλων χωρών. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι εξυγίανσης του μηχανισμού, διότι όλες οι δηλώσεις που αφορούν αυτή την υπόθεση είναι θεσμικά προσιλωμένες στο lobbying. Δηλαδή σου λέει εμείς έτσι δουλεύουμε, είναι θεσμικό. Ο Αβραμόπουλος είπε εγώ δεν έκανα τίποτα παράνομο, ήμουνα σε μια ΜΚΟ με την έγκριση της Ούρσουλας, έπαιρνα 5 χιλιαρικά για το μήνα τιμή ένα και έκανα 2 διαλέξεις και μια παρουσίαση, πήρα 60 χιλιαρικάκια. Αυτό να το ακούνε αυτοί που προσπαθούν να πάρουν επίδομα για το σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω ότι έχει φτάσει πια σε μια τέτοια ανισορροπία το σύστημα που προκύπτει μια ανηθικότητα αβάσταχτη. Συνεπώς τα πράγματα έχουν μεν ενδιαφέρον που οι δημοσιογράφοι το τονίζουν, αλλά είναι ένα ενδιαφέρον υπονομευμένο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την ουσία του πράγματος, που στην προκειμένη περίπτωση είναι πώς δουλεύει η Ένωση, με τι όρους και για ποιο λόγο. Όταν το lobbying λοιπόν είναι νόμιμο και όταν ξέρουμε ότι η κάθε υπόθεση εκεί περνάει από ένα τέτοιο σύστημα για να διεκπεραιωθεί, στο βαθμό που διεκπεραιώνεται, γιατί μην νομίζουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει καμία εξουσία, εδώ να κάνω μία παρένθεση να πω ότι όταν είχα πάει καλεσμένος εκεί, όχι πρώτη φορά, δεν το κατάλαβα την πρώτη φορά, αλλά πολύ αργότερα από τον Γλέζο, τον Μανώλη, τον αείμνηστο. Εκεί ο Μανώλης μας έκανε μια καταλεπτός εκτενή αναφορά του τρόπου που δουλεύει το Ευρωκοινοβούλιο. Αριστερός πραγματικός βουλευτής ήτανε και μας άνοιξε το μυαλό. Όταν λοιπόν ένας ευρωβουλευτής έχει δικαίωμα παρέμβασης ενός λεπτού, για ποια δημοκρατία, έστω και αντιπροσωπευτική μιλάμε, έστω και ομοσπονδιακή με έναν τρόπο. Όμως και πάλι, παρότι το Ευρωκοινοβούλιο εις ό,τι αφορά τους λαούς έχει αυτή την αναπηρία, εις ό,τι αφορά τις εταιρείες έχει μεγάλη ισχύ, μεγάλη εξουσία. Παιδί μου, ένα lobbying πολιτών έχεις δει να υπάρχει. Πολιτών, κοινωνίας πολιτών lobbying υπάρχει. Κοίταξε, είναι ένας εκφυλισμός των πολιτευμάτων, ο οποίος αποτυπώνεται και στο Ευρωκοινοβούλιο, που έχει ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, με εξωθεσμικές διαδικασίες που όμως έχουν θεσμοθετηθεί. Δηλαδή, ποιοι είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία συνεχώς, η ΜΚΟ. Για ποια θέματα, από το Ευρωκοινοβούλιο ως το προσφυγικό. Από τα εθνικά θέματα ως την κυβωτό του κόσμου. Παντού υπάρχουν ΜΚΟ. Τι άλλο υπάρχει που υπάρχει παντού? Οι ανεξάρτητες αρχές. Αυτές οι αρχές δεν είναι... δεν εκλέγονται, διορίζονται. Άρα δεν είναι ανεξάρτητες. Το ότι διορίζονται με την συνενοχή όλων των κομμάτων δεν νομιμοποιεί τον τρόπο που λειτουργούν. Επίσης, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τι μη κυβερνητικές είναι με κυβερνητικές χρηματοδοτήσεις? Αλλά το ερώτημα για μένα, Γιώργο, μετακυλίεται.
στο γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι όλα αυτά τα ξέρουν, αλλά δεν τα αξιολογούν αναλόγως. Εδώ πιστεύω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής. Είναι στην κορφή της πυραμίδας το γνωστό σύστημα. Τα μέσα ενημέρωσης, η διαπλοκή, όλα αυτά. Οπότε δεν μαθαίνουμε ότι στο Περού έγινε πραξικόπημα. Μαθαίνουμε όμως ότι η Αγγλία έχει παραλύσει από απεργίες. Mm. Αυτό το πράγμα... Δεν μαθαίνουμε ότι το ΕΚΑΒΕ όμως το λειτουργεί εκεί στις απεργίες ο στρατός. Ακριβώς. Μάλιστα. Και μάλιστα δεν μαθαίνουμε ότι οι ανώτατοι αξιωματικοί του Βρετανικού στρατού είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό γιατί πληρωνόμαστε λιγότερο από τους εργαζόμενους που απεργούν. Που είναι ο πάτος του έσχους. Δηλαδή ένας αξιωματικός του στρατού που καλείται από το κράτος να κάνει μια δουλειά. Εγώ δεν λέω νόμιμη, λέω μια δουλειά η οποία όμως παίρνει διαταγή να την κάνει. Και αντιδρά έτσι. Δηλαδή το πράγμα έχει ξεχαρβαλωθεί. Αλλά επιμένω και λέω ότι το ερώτημα για μένα πλέον είναι πόσο ο κόσμος αυτά τα αφομοιώνει, τα εντάσσει στη σκέψη του και αντιδρά. Δεν το βλέπω αυτό. Βλέπω δηλαδή αντιθέτως ότι ο κόσμος έχει συνηθίσει σε πράγματα τα οποία θα του φαίνονταν αδιανόητα πριν από μερικά χρόνια, πριν να εκπαιδευτεί σε αυτόν τον τρόπο της σκέψης που λέγεται εξυγχρονισμός σε εισαγωγικά και διαπερνάει οριζοντίως όλα τα κόμματα και τα ομογενοποιεί. Διότι αν μου πεις ότι υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μάλλον δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα λειτουργίας της δημοκρατίας, η οποία συνεχώς εκφυλίζεται και εκτρέπεται προς την τυραννία. Δηλαδή αυτό που λέμε κατασταλτικός μηχανισμός. Για κάποια υπόθεση δεν είναι από μόνο του, δεν συμβαίνει δηλαδή, και γι' αυτό πολλοί που προσανατολίζονται μόνο σε αυτό κάνουν λάθος, δεν συμβαίνει από μόνο του, είναι απότοκο όλου του συστήματος που ξεκινάει από τις τράπεζες και βγαίνει στα food pasts ή όπως αλλιώς τα λένε σε καθαρά ελληνικά. Θέλω να σε ρωτήσω και πιάνομαι από μερικά ζητήματα της επικαιρότητας, αλλά επειδή έχεις την ικανότητα και τα γενικεύεις, δεν μένεις στο μερικό. Πρόσεξε τώρα να δεις, η ανθρωπότητα κρατά την ανάσα της μόσα συμβαίνουν και είναι τεκτονικά πια, με επίκεντρο ένα πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά με τις παρενέργειες τις έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Χθες πάει ο πρόεδρος της Ουκρανίας και μιλάει στο Κόγκρεσο και λέει στους Αμερικανούς Κόγκρεσμαν, κοιτάξτε, η βοήθεια που δίνεται δεν είναι φιλανθρωπία, είναι μια επένδυση. Ναι. Την ίδια στιγμή ο λαός του ματώνει, έτσι... Λέγεται σύμφωνα με δυτικές εκτιμήσεις ότι έχουν σκοτωθεί 170.000 παιδιά Ουκρανοί, και δεν λέω παιδιά άμαχοι, λέω στρατιώτες, γιατί και αυτοί ψυχή έχουν. Και εδώ θα πω, χωρίς να θελήσω να σε κολακεύσω, ότι στους 10 δημοσιογράφους που πιάνουν το θέμα της γλώσσας του Ζελένσκι είσαι και εσύ με αυτήν την έννοια ότι είμαστε μόνο 10. Δηλαδή το ότι μιλάει μια γλώσσα που είναι μια γλώσσα νεκρών, δεν μου δίνετε βοήθεια, κάνετε επένδυση. Μιλάει δηλαδή λες και είναι σε διοικητικό συμβούλιο τράπεζας. Δείχνει και τη φύση αυτού του πολέμου. Ότι ήταν ένας πόλεμος που βέβαια κανείς δεν το προέβλεπε πριν από 2 χρόνια ότι θα εισβάλλει η Ρωσία στην Ουκρανία, που θα γελάγαμε αν μας το λέγανε. Αλλά πολλά πράγματα πια συμβαίνουν χωρίς να μπορούμε να τα έχουμε προβλέψει. Κυλάει ένας πυκνός ιστορικός χρόνος. Ξανάρχομαι στο παράδειγμα της Αγγλίας. Ποιος θα έλεγε πριν από 2 μήνες, όχι πριν από 2 χρόνια, ότι σωματεία ή κλάδοι που δεν έχουν απεργήσει ποτέ στη ζωή τους, στην ιστορία τους, στη Βρετανία θα κατέβαιναν σε απεργία. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο χρόνος πια είναι ιστορικά πυκνός. Συμβαίνουν γεγονότα και γεωπολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά, τα οποία θα έπρεπε να προκαλούν αναστάτωση, αλλά αντιθέτως τα παρακολουθούμε με απάθεια. Επιμένω να λέω ότι αυτό το πρόβλημα είναι το σημαντικότερο στην εποχή μας. Ο Νικόλας εδώ και σε διακόπτω λέει, καλημέρα, για μένα και για πολλούς ακόμη πολίτες, το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στη μεγάλη μάζα του κόσμου, εμάς, που βρίσκεται σε αφασία, αεργία, άλλο η ανεργία και σε πλήρη παράδοση. Πιστεύει ο Στάθης πως με το πενάκι του σκητσογράφου ή με την πένα ενός χρονογράφου με φαρμακερή γλώσσα είναι δυνατόν να αρχίσει να αφυπνίζει ο κόσμος? Για μένα το κλειδί είναι ο κόσμος. Δηλαδή το θύμα πρέπει να αντιδράσει και να ανάγκη να γίνει και θήτης. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν νομίζω πως μπορεί να αναστραφεί η πορεία των πραγμάτων.
Η αλήθεια είναι ότι το πιο ψεύτικο σύνθημα του Μάη του 68 ήταν το περίφημο «Ένα γέλιο θα σας θάψει». Δεν μπορεί να θάψει ένα γέλιο, μια γελιογραφία, ένα χρονογράφημα, ένα ρεπορτάζ, τίποτα. Εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να συμβάλλει σε μια εγρήγορση, η οποία όμως εγρήγορση πρέπει να εκφραστεί από πολιτικές δυνάμεις. Αυτό είναι το πρόβλημα της αδράνειας που κυριαρχεί στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν πολιτικές αναφορές. Οι Έλληνες κάνανε ένα μεγάλο άλμα προς τα μπρος το 2015 με το δημοψήφισμα. Μετά την ακύρωση του δημοψηφίσματος, δεν κρίνω τώρα αν ήταν σωστό το ερώτημα ή λάθος, αυτό είναι θέμα των ιστορικών του μέλλοντος. Προσωπικά πιστεύω ότι αν είχαμε προχωρήσει στο δρόμο που άνοιγε το δημοψήφισμα, η Ελλάδα σήμερα θα ήταν πολύ καλύτερα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Η σημασία όμως του γεγονότος έγκυται στο ότι απογοήτευσε πάρα πολύ κόσμο, τον αποξένωσε αυτή την πολιτική και φανέρωσε ότι υπάρχει ένα κενό στο πολιτικό φάσμα δυνάμεων που θα μπορούσαν να εκφράσουν μια λαϊκή δυναμική. Δηλαδή από τότε και μετά όλες οι αντιδράσεις σε όσα γίνονται είναι σπαραγματικές. Δεν υπάρχει ένας οργανωμένος πολιτικός φορέας ο οποίος θα έδινε ένα πρόταγμα στο λαό. Θα μου πεις, ο λαός χρειάζεται προτάγματα? Χρειάζεται. Διότι αυτά που θέλει ο λαός δεν μπορεί να τα κάνει ο ίδιος αν δεν έχει μια πολιτική έκφραση στο σύστημα που ζούμε. Αν γινόταν επανάσταση, τότε δεν χρειαζόταν τίποτα. Θα ίσχυε αυτό που λέει το κουκουέ, ότι ο λαός μόνο μπορεί να σώσει το λαό. Και είναι αλήθεια, αλλά σε επαναστατικές συνθήκες, σε κοινοβουλευτικές συνθήκες, χρειάζεται ο λαός να μπορεί να έχει πολιτική αναφορά. Εδώ λοιπόν υπάρχει μεγάλο κενό, το οποίο συνδυάζεται με το κενό που περιέγραφα πριν, που είναι πλέον μέσα στον κόσμο και αφορά τον ίδιο τον κόσμο και είναι αυτή η αδράνεια που έχει πολλές αιτίες, αλλά είναι υπαρκτή. Στάθη, δεν θα σε κουράσω πολύ σήμερα, θέλω να αλλάξω λίγο... θα το πω ελληνικά, το mood. Πώς το λένε. Πρώτον δεν με κουράζει, το ευχαριστούμε όταν μιλάμε. Λοιπόν, μαζί. Αλλά μέρες που είναι και έχουν ένα συμβολισμό διαφορετικό για τον καθένα στο εσωτερικό του, αλλά είναι μέρες. Υπάρχει νόημα, θα πει κάποιος. Εδώ, μου στέλνει τώρα εδώ ο φίλος ο Βασίλης, ότι εδώ έχουν γίνει προσπάθειες απαλληφής του όρου Χριστούγεννα. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, λέει, αρκετά καταστήματα χρησιμοποιούν τον όρο γιορτές. Ναι, και στην Ευρώπη, για να μην ενοχλούνται οι αλόθρηστοι. Ναι, η προάσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας. Ναι. Έτσι όμως, λέει, δεν πάμε στην άλλη μπάντα, στην ούλτρα κατάσταση. Και οι διαφορετικότητες των ταυτοτήτων, οι ετερότητες, δεν γίνονται ένας αχταρμάς ομοιομορφίας. Έχει απόλυτο δίκιο, γιατί αυτή η ετερομορφία καταλήγει σε ομοιομορφία. Αλλά αν το πάρουμε το νήμα από την αρχή, όταν ακόμα είχαμε τα λογικά μας, ξέραμε ότι ο πολιτισμός είναι αποτέλεσμα οσμώσεων. Συνεπώς το πρόβλημα δεν είναι να σου επιβάλλεται εκ των άνω ο πολιτισμός, διότι τότε είναι δικτατορία, αλλά να δημιουργεί ο ίδιος τις δικές του, μάλλον όχι κοινότητες, αλλά έναν ενιαίο χώρο που κινούνται όλοι το ίδιο. Ένα μεγάλο παράδειγμα αυτού του πράγματος είναι ότι πολύ μεγάλοι ποιητές, λογοτέχνες, συγγραφείς που δεν ήταν χριστιανοί, ύμνησαν τη γλυκύτητα αυτών των ημερών, την παρηγορητική ιστορία του Χριστού, το μήνυμά του στον κόσμο, που αν σήμερα αυτό το μήνυμα διατυπωθεί στα σοβαρά θα τον συλλάβουν. Μόνο να πεις και επί γης ειρήνη θα συλληφθείς, διότι δεν είναι εποχή. Δηλαδή φτάσαμε το και επί γης ειρήνη να το λέει ο Κίσιγκερ. Ακριβώς. Να ζητάει στα 99 του χρόνια να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, διότι διολυσθένουμε προς τον τρίτο παγκόσμιο. Μάλιστα. Ο οποίος εν μία νυχτή μπορεί να γίνει πυρηνικός. Επανέρχομαι όμως στο μήνυμα των ημερών. Υπάρχει στο, αν εξαιρέσει κανείς, που είναι δύσκολο βέβαια να το εξαιρέσει, το εορταστικό μείγμα που είναι κάτι μεταξύ διαφήμισης, φιλανθρωπίας, πώς το λένε, μπόνους, τις κάρτες κτλ. Αν το απεκδηθεί αυτό
και προσπαθήσει να μπει στα Χριστούγεννα με τον τρόπο που προτείνει η παιδική μας ηλικία, αλλά και οι μεγάλοι λογοτέχνες που ανέφερα πριν, θα έχει να κάνει όχι μόνο με μία παραμυθία, με μία παρηγοριά, αλλά με μία υπόμνηση του τι είναι ο άνθρωπος. Όταν διαβάζεις τον Ντίκενς, τον Ουγκό, τον Παπαδιαμάντη, τον Ρίτσο, τον Ελίτη, τον Σεφέρι, όταν βλέπεις τον Κόντογλου, όταν βλέπεις τους μεγάλους ζωγράφους, τι θυμάσαι, τι καταλαβαίνεις, ποια είναι η συγκίνηση που προκαλεί η τέχνη, η ανθρωπίλα, να το πω λίγο λαϊκά. Μια χαρά το λες, μια χαρά το λες. Δηλαδή η ανθρωπιά. Τα Χριστούγεννα είναι ένα ύμνο στην ανθρωπιά. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι είναι μια γιορτή που πατάει πάνω σε πανάρχαιες γιορτές. Όλος ο χριστιανισμός είναι ένα καταστάλαγμα, ένα απόσταγμα, για να το πούμε και λίγο με όρους ρακής, πολλών προγενέστερων ανθρωπιστικών προσεγγίσεων. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινοφανές παρά μόνο σε ένα πράγμα, η μεγάλη του εισήγηση που ήταν κάτι σαν πυρηνική έκρηξη εκείνη την εποχή, ήταν η αγάπη, που σήμαινε αλληλεγγύη, που σήμαινε ισότητα, που σήμαινε δικαιοσύνη. Ήταν ένας επαναστατικός χριστιανισμός, ο οποίος στη συνέχεια έγινε εξουσιαστικός με τα γνωστά αποτελέσματα, όταν τον υιοθέτησαν οι Ρωμαίοι και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα κράτη. Όμως η ψύχα αυτής της γλυκύτατης ιστορίας παραμένει ζωντανή και είναι τόσο όμορφα δομημένη, περιβάλλεται από τόσο πολιτισμό, που όταν ο άνθρωπος της παραδοθεί γίνεται καλύτερος. Όχι χωρίς να σημαίνει ότι αυτό τον κάνει πιστό ή δεν παραμένει αγνωστικιστή ή οτιδήποτε. Είναι φορτίο πολιτισμού. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι φορτίο πολιτισμού. Τι ωραία έκφραση, φορτίο πολιτισμού. Λέει εδώ η Μαρία από το παγωμένο Τωρίνο, Τωρίνο στέλνει μήνυμα. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα με υγεία και δύναμη, να είστε όλοι και όλες χαρούμενοι. Αχ Μαρία μου. Αντευχόμαστε και εμείς. Αντευχόμαστε βεβαίως. Στάθη μου. Στη γειτονική και αδερφική Ιταλία. Θέλω πριν κλείσουμε σήμερα, θα μοιραστείς ένα σκίτσο. Το ζητάνε εδώ, το κάνουν πολλές φορές, αλλά σήμερα έτσι περαιτέρω. Θα μοιραστείς ένα σκίτσο, αυτό το αστέρι ρε παιδί μου, πώς θα το σκεφτώσουν αφέτος. Κοίταξε, έχω κάνει ένα σκίτσο για τα παραπολιτικά που θα δημοσιευτεί στο Φύλλο αύριο, γιατί κυκλοφορεί μία μέρα νωρίτερα και έχει να κάνει με όλη μας τη συζήτηση. Είναι λοιπόν ο Χριστούλης στη Φάτνη και εύχεται αγάπη, ειρήνη, ισότητα και δικαιοσύνη. Και είναι ένας εκατόνταρχος δίπλα και δηλώνει ότι δεν την γλιτώνει φέτος τη Σταύρωση. Και φέτος τη Σταύρωση. Ο αέναος κύκλος της ανθρώπινης τραγωδίας. Στάθη, το θέμα είναι ότι όσο δεν εξευγενιζόμαστε ως άνθρωποι, αλλά και ως σύνολα, και όσο υποχωρούμε να σκεφτόμαστε με αυτό τον τελευταίο 30 ετών τρόπο, τόσο απομακρυνόμαστε από την ευτυχία. Στάθη Σταυρόπουλος, θα του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, καλά Χριστούγεννα, όμορφα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, έτσι με την καρδιά μας. Και έχει ο Θεός. Και αν έχει σκέφη, αύριο βάλε 9.84.10 και τέταρτο έχουμε το έθιμό μας, το χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Φέτος διαλέξαμε Δάφνη, δηλαδή τέλη 19ου αιώνα χριστουγεννιάτικη ιστορία. Μπράβο. Καλημέρα Στάθη μου, να είσαι καλημέρα καλά. Καλημέρα και σε εσάς. Και λίγη εσωτερική κατάνοιξη, ένα κεράκι, κάνει καλό.